Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το Αντώνιο News Go MTV. Στη σημερινή εκπομπή μέσω Skype καλεσμένο έχουμε τον συγγραφέα, τον ποιητή, τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Καραμαδούκη. Κύριε Καραμαδούκη, αγαπητέ φίλε Γιώργο, καλώς ήρθες στη σημερινή εκπομπή του Αντώνιο News Go MTV. Αγαπητέ Αντώνη, σε ευχαριστώ για μια φορά για την πρόσκληση στον όμορφο αυτό διαδικτυακό φιλόξενο σταθμό σου, για τον οποίο εύχομαι πάντοτε τα καλύτερα και ελπίζω ο πατριωτικός κυρίως κόσμος να τον βλέπει, να τον διαδίδει και να τον ενισχύει. Για πες, αγαπητέ φίλε Γιώργο, να κάνουμε ένα σχόλιο. Εσύ, από τη δική σου την πλευρά, σχετικά με τον πατριωτικό χώρο, μάλλον με τον πολιτικό χώρο, με τα κόμματα, τι γίνεται, πώς βλέπεις την όλη κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ και στα μικρότερα κόμματα, όπως τη Νίκη, το Βελόπουλο και τους Σπαρτιάτες. Ναι, ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Γίνεται ένας πραγματικός κικαιώνας στο πολιτικό σκηνικό μέσω κατηγοριών για την υπόθεση των τεμπών, για την υπόθεση των υποκλοπών, και βλέπουμε ότι κλειδωρίζεται για άλλη μια φορά το πολιτικό σύστημα, το κατεστημένο πολιτικό σύστημα, αλλά δυστυχώς κλειδωρίζεται και ο εθνικός κομματικός χώρος με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στο κόμμα των Σπαρτιατών. Όσο αφορά τη Νέα Δημοκρατία που με ρώτησες, οπωσδήποτε η υπόθεση των τεμπών θα ακοστήσει στις ευρωεκλογές, όπου πάντοτε η ψήφος είναι και πιο χαλαρή. Αυτή τη φορά θα πρέπει ο ελληνικός λαός να καταδικάσει με στεντόρια, θα λέγαμε, τη φωνή, αλλά και με δυναμική στην κάλπη, αυτή την απάθεια, αυτή την αναλγησία που έδειξε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη στο ζήτημα των τεμπών και που προσπαθεί να καλύψει τις πολιτικές ευθύνες, οι οποίες δεν είναι αμιγώς μόνο πολιτικές, αλλά είναι οπωσδήποτε και ποινικές. Αγαπητέ Αντώνη, αυτή η επιτροπή των γονέων που έχασαν τα παιδιά τους πήραν μια πρωτοβουλία και συνέλεξαν 1.300.000 υπογραφές Ελλήνων με στόχο να αλλάξει αυτή η συνταγματική επιταγή περί της βουλευτικής ασυλίας που καλύπτει τους πολιτικούς. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πραγματική δημοκρατία στη χώρα μας, αλλά επίφαση της δημοκρατίας, διότι ρίξανε αυτό το 1.300.000 υπογραφές στον κάλαθο των αχρήστων. Και όπως γνωρίζεις, η βουλή αυτή είναι αναθεωρητική βουλή. Δηλαδή είναι μια βουλή που μπορεί να αναθεωρήσει τα άρθρα του συντάγματος, και τα κάνανε γαργάρα οι κυβερνώντες. Συνεπώς, πρέπει ο ελληνικός λαός, ανεξαρτήτου κομματικής τοποθέτησης, μόνο για αυτή την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να τιμωρήσει πολύ σκληρά τη Νέα Δημοκρατία και να μην λάβει υπόψη αυτά τα μπόνους, τα οικονομικά, κάτι αναδρομικά, κάτι ψηλοαυξήσεις που δίνουν στους μισθούς για να ρίξει στάχτη στα μάτια, αλλά να κοιτάξει τα μείζωνα, να κοιτάξει τα μεγάλα, να κοιτάξει ότι ακόμα και σήμερα δεν έχουμε γίνει ευρωπαϊκό δυτικό κράτος και σημειώνονται τέτοια τραγικά δυστυχήματα στις συνδρομικές γραμμές, αλλά και πάντοτε ακούμε και στους δρόμους να γίνονται δυστυχήματα, ατυχήματα, και θυμίζουμε τριτοκοσμική χώρα. Δεν πρέπει να τους καταδικάσει αυτούς τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνο ο ελληνικός λαός στην κάλπη, ρωτώ. Βεβαίως. Βεβαίως που πρέπει να τους καταδικάσει. Ορίστε, 9 Ιουνίου, κοντός του ψαλμός Αλληλούια, έρχεται. Σε 1,5 μήνα περίπου έχουμε εκλογές. Εκεί θα δείξουμε. Ναι. Εκεί θα δούμε τι θα δείξει. Ναι, τι θα δείξει η κάλπη.
Ναι, η νέα βλακομέτρηση, εγώ τη λέω, πάντα τις εκλογές τις λέω έτσι, γιατί μετρούνται οι βλάκες από τους σωστούς. Λοιπόν, δεν χωράει να δώσουμε ψήφο σε αυτό το σύστημα που ευθύνεται για τόσα δεινά στην πατρίδα μας. Έρχεται όμως τώρα και το ΠΑΣΟΚ, το Συγγνώμη, οποίο Γιώργο, προσπαθεί... εγώ βλέπω Ναι. πάνω σε αυτό που είπες προηγουμένως, ότι η Νέα Δημοκρατία πάλι θα φύγει πρώτο κόμμα και πάνω από 37% θα πάρει. Αυτά λένε οι μετρήσεις, αυτά λένε οι ενδείξεις. Ναι. Αυτό είναι αληθές και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς θα συμβεί. Βέβαια θα συμβεί επί των ψηφισάντων, έτσι. Μην νομίζουμε ότι έχουμε Ακριβώς, πραγματικά ναι, 37%. Όχι, κοιτάξτε να δεις. Από ό,τι λένε και βλέπουμε και εμείς και συζητάμε με τον κόσμο ότι θα υπάρξει και πολύ μεγάλη αποχή. Οπωσδήποτε. Δεν θα και πάει μιλάμε κόσμος και να για τις ψηφίσει. ευρωεκλογές, έτσι, που Ακριβώς, είναι ακόμα πιο μεγάλη. Ακριβώς, ναι, ότι θα υπάρξει και πολύ μεγάλη αποχή. Παρακαλώ, συνέχισε. Ναι, κοίταξε, θα πρέπει ο κόσμος να στραφεί προς τα μικρότερα κόμματα και ιδιαίτερα τα πατριωτικά κόμματα, διότι εδώ ορίζεται στις ευρωεκλογές και η τύχη του πώς θα μορφοποιηθεί η Ευρώπη. Δηλαδή, αν θα πάμε σε μια Ευρώπη παγκοσμιοποίησης, μια Ευρώπη αντικατάστασης πληθυσμών, μια Ευρώπη ενός αχταρμά, ενός άγριου καπιταλισμού, ή αν θα πάμε σε μια Ευρώπη των εθνών. Μια Ευρώπη που θα βάλει φρένο στις καπιταλιστικές δυνάμεις και θα βάλει φρένο σε αυτό το φαινόμενο της παγκοσμιοποιήσεως. Αυτό θα συμβεί αν θα ψηφιστούν πατριωτικά κόμματα. Αλλά το θέμα είναι, στέκονται και τα πατριωτικά κόμματα στο ύψος των περιστάσεων? Ναι, αυτό κοίτα. είναι ένα ερώτημα προς τους τηλεθεατές και εγώ δυστυχώς βλέπω, Αντώνη, ότι δεν έχει γίνει η κατάλληλη αυτοκριτική στα κόμματα αυτά και ότι εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό αυτό που και οι αντίπαλοι μας κατηγορούν, ο λαϊκισμός. Πρέπει επιτέλους, για να γίνουμε πιστευτοί, να δείξουμε μία σοβαρότητα, ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Γιατί οι εύκολες λύσεις είναι ένας λαϊκισμός και είναι κάτι το απραγματοποίητο, είναι μεγάλες κουβέντες, είναι κορώνες που γίνονται μόνο προς άγρα ψήφου. Άρα πρέπει και τα πατριωτικά κόμματα επιτέλους να σοβαρευτούν και να παρουσιάσουν πραγματικές λύσεις στον εφικτό ορίζοντα και μέσα στα πραγματικά δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στο διεθνές περιβάλλον και οπωσδήποτε στο ευρωπαϊκό. Αυτή λοιπόν την κρίση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν τώρα να την εκμεταλλευτούν τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της αριστεράς. Έχει όμως τη δυναμική το ΠΑΣΟΚ να παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο ξανά στο πολιτικό σκηνικό με έναν πρόεδρο άεργο και άνευρο? Μπορεί αυτή η διεσπασμένη αριστερά να παίξει και αυτή κάποιον καταλυτικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις και κυρίως στις ευρωεκλογές? Το momentum βαρβαριστή ευνοεί το Μητσοτάκη, για να επανέλθουμε σε αυτό ακριβώς, που λες. Ναι. Και γι' αυτό συνιστά την καλύτερη λύση ανάμεσα στους χειρότερους. Αν υπήρχε ένα αξιόπιστο ΠΑΣΟΚ, αν υπήρχε μια ενωμένη αριστερά και ένας σοβαρός, ενωμένος πατριωτικός χώρος, οπωσδήποτε η δεξιά θα είχε αντίπαλο. Η κατεπίφαση βέβαια δεξιά. Μάλιστα. Και υπάρχουν, Γιώργο μου, αγαπητέ φίλε, πάρα πολλά, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά πατριωτικά κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές τώρα. Είναι ο Φίλιππος Καμπούρης με τον Ορθόδοξο Λαϊκό Συναγερμό. Είναι το Εθνικό Μέτωπο με τον το Μάνο τον Κόνστα, βέβαια. Τον Κόνστα. Είναι Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου. Είναι ο Βελόπουλος. Είναι και ένα σωρό άλλα, τα οποία δεν τα θυμάμαι τώρα να τα πω. Λοιπόν, τι βλέπεις για όλη αυτή την κατάσταση εσύ, για τα μικρά πατριωτικά κόμματα που θα κατέβουν τώρα στις ευρωπαϊκές εκλογές στις 9 Ιουνίου? Καταρχάς,
να πιάσουμε για τα μεγάλα. Είναι δεδομένο, αδιαφυσβήτητο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Ξέχασα τους Σπαρτιάτες. Βεβαίως, θα μιλήσουμε και για αυτούς. Και ειδικά για αυτούς, εδώ σηκώνει κουβέντα πολύ για τους Σπαρτιάτες. Ναι, βεβαίως, γιατί αλλά, έχουμε και αυτές τις εξελίξεις τις δικαστικές. Έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Καταρχάς, είναι αδιαφυσβήτητο το γεγονός ότι θα έχουμε σημαντική άνοδο στο κόμμα του Βελόπουλου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι δεξιά του Βελόπουλου, το κόμμα των Σπαρτιατών κλειδωνίζεται, το κόμμα της Νίκης μένει καθυλωμένο σε μία, ας το πούμε, τακτική, είμαστε ένα χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, δεν ανοίγεται, δεν είναι πιο ευρύτερη σκέψη κόμμα, με αποτέλεσμα η δυναμική παρουσία του Βελόπουλου, που είναι πολύ έντονη έτσι μέσα στη Βουλή, να παίρνει καρπούς και ιδιαίτερα ύψωσε πολύ το θέμα των τεμπών, με αποτέλεσμα να έχει αυξήσει σημαντικά τις δυνάμεις του και ενδεχομένως να το δούμε και σε διψήφιο αριθμό τώρα στις ευρωεκλογές. Μάλιστα. Τώρα υπάρχουν και τα διάφορα άλλα κόμματα, όπως είναι το κόμμα του αγαπητού μου, του εκδότη, του Μάνου του Κώστα, το Εθνικό Μέτωπο, ναι, το οποίο ακολουθεί μια τακτική ενός όριμου φρούτου. Δηλαδή, εμφανίζεται ως το μόνο εθνικιστικό κόμμα, το οποίο πράγματι είναι και έτσι, αλλά εντός του έχει τοποθετήσει ανθρώπους που έχουν ένα εθνικοσοσιαλιστικό πρόσημο, όπως είναι ο Δημήτρης Ζαφυρόπουλος, όπως είναι ο Γιάννης Περδικάρης, από τους αρχικούς έτσι, της Χρυσής Αυγής. Ναι. Τώρα ανακοινώθηκε και η υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Δεν νομίζω δηλαδή ότι με αυτό το πρόσημο μπορεί το Εθνικό Μέτωπο να αγγίξει ευρύτερες μάζες. Μάλιστα. Και μάλιστα έχοντας ως επικεφαλής τον Μάνο τον Κώστα, ο οποίος έχει μία μορφή, θα λέγαμε ενός Έλληνα νοικοκύρη, που περισσότερο μας παραπέμπει σε μία σκληρή δεξιά παρά σε ένα εθνικοσοσιαλιστικό ή εθνικιστικό κόμμα. Εγώ, όπως ξέρεις, υποστήριξα το Εθνικό Μέτωπο στις εθνικές εκλογές. Ναι, αυτό το γνωρίζω. Και είχα μάλιστα πει ότι ψηφίστε το Εθνικό Μέτωπο, γιατί εάν πάμε προς τους Σπαρτιάτες θα έχουμε παρατάγουδα. Και δικαιώθηκα για αυτό το οποίο είπα. Δηλαδή, οι εξελίξεις με δικαίωσαν για αυτό το οποίο συμβαίνει. Μάλιστα. Να πούμε για τους Σπαρτιάτες, λοιπόν, ότι... Για μισό λεπτό σε διακόπτω. Πριν φτάσουμε στους Σπαρτιάτες, πέστε μου, κάνε ένα σχόλιο για τη φωνή λογικής της κυρίας, ναι, Λατινοπούλου. Κοιτάξτε, η κυρία Λατινοπούλου δεν έχει να παρουσιάσει κάποιο κοινωνικό αγώνα. Είναι μιας εξαιρετικής ομορφιάς γυναίκα, είναι ετοιμόλογη, χρησιμοποιεί τσιτάτα εθνικά, έχει περάσει αυτό το πράγμα στον κόσμο, αλλά στην ουσία πρόκειται για ένα τηλεκόμμα το οποίο δεν έχει μια δυναμική προγραμματική. Έχει δυναμική εντυπωσιασμού και δυστυχώς ή ευτυχώς μεγάλο κοινό την ακολουθεί εξαιτίας αυτού του εντυπωσιασμού, αλλά και επειδή ίσως έχει απογοητευτεί από τους υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς. Και γι' αυτό έχει αναπτύξει και αυτή μία δυναμική. Δεν με ικανοποιεί εμένα προσωπικώς η Λατινοπούλου, αλλά οφείλουμε να είμαστε πραγματιστές και να λέμε αυτό το οποίο βλέπουμε. Έχει δυναμική, σαφώς και έχει. Σε τι οφείλεται? Απόρρια, πιστεύω κατά τη γνώμη μου, όπως ανέφερα, αυτής της δυναμικής είναι η ανυπαρξία των άλλων εθνικών μικρότερων κομμάτων να μπορέσουν να μεταλαμπαδεύσουν τις ιδέες τους διαδικτυακά και να έχουν αυτή τη δυναμική προσωπικότητα που εμφανίζεται να έχει η Λατινοπούλου. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα για τους... Ναι, συγγνώμη, ναι. Για πες μου τη γνώμη σου. Τι προβλέπεις, το σχόλιο σου. Για το φίλημα του Γαμπούρη, για το κόμμα του λαός, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Και αυτό το κόμμα είναι εθνικό πατριωτικό κόμμα, και μπράβο στο φίλημα του Γαμπούρη που στο συλλαλητήριο για τους ομοφιλόφιλους μάζεψε περίπου 1 εκατομμύριο υπογραφές
Τώρα πρέπει να έχει φτάσει 2 εκατομμύρια, δεν ξέρω τι θα καταθέσουν και στον Άριο Πάγο αν δεν τα πατώμε. Γι' αυτό το Μάλιστα. κόμμα, από ό,τι βλέπω, από ό,τι ακούω, από ό,τι το παρακολουθώ, έχει γι' αυτό μεγάλη άνοδο. Πώς σχολιάζεις εσύ? Μακάρι να συμβαίνει αυτό το οποίο λες. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης είναι ένας αγωνιστής, μιλάει πατριωτικά, οπωσδήποτε ο άνθρωπος, αλλά με ξένους τίτλους να χτίσεις καινούργια πράγματα, νομίζω ότι ήταν μια λανθασμένη κίνηση να πάρει Δηλαδή. αυτό τον τίτλο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, διότι μπορεί από τη μία πλευρά να υπάρχει αυτό το γνωστό, ότι έχει μείνει κάπως γνωστό από τον Καρατζαφέρη ο τίτλος αυτός, αλλά είναι επιβαρημένος και με πολλά λάθη. Είναι δύσκολο τώρα να απεμπλακεί από τη σύνδεση αυτή, όσο και να το προσπαθεί, και ο ίδιος ως προσωπικότητα δεν πιστεύω ότι μπορεί να συγκινήσει το πατριωτικό κοινό με την προοπτική έτσι να έχουμε ένα κόμμα στην Ευρωβουλή ή πολύ περισσότερο να πάμε σε μια κυβερνησιμότητα. Είναι άλλη μια εθνική συνιστόσα. Όλα σε αυτές οι μικρές δυνάμεις οι κομματικές θα έπρεπε να ενωθούν και να πάνε σε ένα ανοιχτό συνέδριο, να γίνει η αυτοκριτική, τα λάθη, να φύγουμε από τα αναχρονιστικά δόγματα, από τους λαϊκισμούς, από άσχημες συμπεριφορές και να χτίσουμε δομημένα ένα κόμμα με σωστό πρόγραμμα, με ορθά στελέχη και ανοιχτά να γίνει ψηφοφορία για τον αρχηγό. Δεν το θέλουν αυτό, διότι ο καθένας θέλει την μένει στο καρέκλα. κακό του εγωισμό, αγαπητέ Θέλει Αντώνη. την καρέκλα, Γιώργο, θέλει την καρέκλα. Και εσύ, από ό,τι ξέρω, το έχεις προτείνει αυτό πάρα πολλές φορές. Αλλά δεν εις ακούστηκες από κανέναν. Δεν σε υποστήριξε κανένας. Εμείς το προσπαθήσαμε αυτό Ακριβώς, μέσα γι' από αυτό το λέω. εμείς και παλιότερα προσπαθούσαμε να ενώσουμε τα εθνικά κόμματα και εκείνη που γνώρισα και τον Βασίλη το Στίγκα με τους Σπαρτιάτες. Ακριβώς, ναι. Τότε όταν κάναμε το 17 αγώνα με το εμείς του Κώστα Πλεύρη για να ενώσουμε όλους αυτούς τους σχηματισμούς. Υπάρχει αυτός ο κακός εγωισμός. Και το ζήτημα με τους Σπαρτιάτες, αυτό που γίνεται τώρα στους Σπαρτιάτες, ποιος νομίζει ότι ευθύνεται? Ευθύνεται ο κακός εγωισμός ενός ανδρός, του Ηλία Κασιδιάρη. Μάλιστα. Ο μεγαλύτερος υπεύθυνος για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κόμμα αυτό είναι ο Κασιδιάρης, και αυτό γιατί? Διότι ενώ υπήρχε μια στέγη να υπάρξει μια εκπροσώπηση του πατριωτισμού και του εθνικισμού, φρόντισαν δυστυχώς εξαιτίας της αλαζονίας να φαίνεται συνεχώς στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, με την υποψηφιότητά του τότε στο Δήμα της Αθήνας, να κάψουν και τη στέγη αυτή. Δεν έπρεπε να αντιδράσει ο Βασίλης ο Στίγκας. Και η αντίδρασή του, αγαπητέ Αντώνη, δείχνει ότι ο Στίγκας δεν υπήρξε φερέφωνο. Διότι αν ήταν φερέφωνο του Κασιδιάρη, θα είχε μείνει, θα τον είχε στηρίξει εξ αρχής, δεν θα είχε συγκρουστεί με τους βουλευτές του και ούτω καθεξής. Το θέμα όμως είναι τώρα το τι θα πράξει ο Βασίλης ο Στίγκας. Δηλαδή με ποιους ανθρώπους θα κινηθεί από εδώ και στο εξής. Ναι, αλλά έχει κάποια κάνει, συγγνώμη, ποντίκια Γιώργο, φύγανε Γιώργο από το κόμμα του, από το καράβι. Δηλαδή τι εννοείς? Κάποιοι, ενώ ο Βασίλης ο Στίγκας είπε ότι αγκαλιάζει όλους τους βουλευτές, μάλιστα, και ανέφερε Πολάκης ότι όταν μίλησε για βαφία δεν αφορούσε αυτό το πράγμα τους βουλευτές του, έφυγαν και εγκατέλειψαν το πλοίο. Έφυγε ο Κατσιβαρδάς, έφυγε ο Φλόρος, τώρα έφυγε ο Μανούσος. Έτσι. Και ο Δημητροκάλης. Ακριβώς. Αυτή είναι η ακρεφνώς, τα λέγαμε, κασιδιαρική, έτσι. Εξαιρώ κάπως τον Κατσιβαρδά, ο οποίος δεν ξέρω τι παιχνίδια παίζει, διότι τον είδες ότι ψήφισε εναντίον της πρότασης που φύσε για τα Τέμπη. Ναι, ακριβώς, ναι, το ψήφισε. Μιλάμε με τα γεγονότα. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, ενώ ο Στίγκας προσπάθησε να τους καλύψει και είπε ότι ποτέ δεν αναφέρθηκε εναντίον τους, εναντίον των βουλευτών στην υπόθεση της Greek Mafia που έλεγε και τα ακριβώς, λοιπά του ναι, τον ναι, ναι. Κορφεώνε, αυτοί παρόλα αυτά σηκώθηκαν να φύγουν και μου φαίνεται ότι κάποιοι τον έχουν μιλήσει κιόλας, μου φαίνεται ο Κατσιβαρδάς, αν δεν ναι, κάνω. Ναι, 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 ναι. Τώρα λοιπόν που έχει δει ο Βασίλης ο Στίγκας ποιοι είναι οι σωστοί και ποιοι όχι, έχει και αυτός την ευθύνη για το πώς θα πορευτεί από εδώ και στο εξής με τους Σπαρτιάτες, ποιους ανθρώπους θα έχει δίπλα του
Ποιους ανθρώπους θα θέλει να τους έχει για στήριξη. Κρίνεται και αυτός, διότι εκεί είναι και ευθύνη του. Ακριβώς, δεν έχει μόνο αγαπητέ, ευθύνη ο Καστιδιάς ακριβώς. Για αυτά που γίνανε και οι βουλευτές του, έχει ευθύνη πλέον και ο ίδιος για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Ακριβώς, όπως το λες είναι. Και το ξέρει καλά και το γνωρίζει καλά ο αγαπητός κύριος Πρόεδρος Βασίλης Τίγκας. Εγώ που τον είχα συναντήσει τον Αύγουστο που έγινε η κρίση, του είχα αναφέρει ότι πρέπει το κόμμα να πάει σε μια μορφή εθνικιστικής δεξιάς και να φύγει από αυτό το πνεύμα και την νοοτροπία του χρυσαυγητισμού. Αυτή την πολιτική πρόταση του έκανα και πριν ένα μήνα περίπου του παρέδωσα και μια πρόταση, είναι αυτή, μάλιστα, πρόταση αναθεώρησης του συντάγματος. Γιώργο, σιγά σιγά για να την πιάσει η κάμερα, να τη δείξει, ναι, ναι. Εκεί ακριβώς, εκεί ακριβώς κράτησε το, εκεί ακριβώς. Πολύ ωραία. Ναι, πολύ ωραία, είναι ναι. Μια πρόταση στην οποία, αγαπητέ Αντώνη, αναθεωρώ 45 άρθρα του συντάγματος, γιατί είπαμε ότι είναι αναθεωρητική η Βουλή, και ανάμεσα σε αυτά είναι και το άρθρο για τη βουλευτική ασυλία. Προτείνω, μάλιστα, θεσμούς όπως η γερουσία που να ελέγχει τους βουλευτές, που αυτή να έχει δικαστικές αρμοδιότητες και που η γερουσία δεν θα εκλέγεται αλλά με προσόντα θα, από κάθε νομό κάθε γερουσιαστής θα βγαίνει ανάλογα με ποιοτικά κριτήρια. Προβλέπω επίσης συνταγματικό δικαστήριο που δεν έχουμε και προβλέπω αλλαγές και στον τρόπο της αναδείξεως του Προέδρου της Δημοκρατίας μέσω από ψηφοφορία. Αλλά οι υποψήφοι δεν θα είναι κομματικά μέλη, ούτε θα έχουν σχέση με διορισμούς σε δημόσιους οργανισμούς. Δεν προλαβαίνουμε βέβαια σε μια μικρή εκπομπή να αναλύσουμε όχι, όλα βέβαια, αυτά των δικαιών, αλλά σου λέω βασικά πράγματα πάρα πολύ σημαντικά που είναι απέτηση και της ίδιας της κοινωνίας. Λοιπόν, αυτή την πρόταση την έδωσα σε πολύ κοντινό του άνθρωπο του Στίκα στη Βουλή. Μάλιστα. Την έχω παραδώσει επίσης και στο Μάνο τον Κώστα, στο Εθνικό Μέτωπο. Μάλιστα. Άρα την έχουν δύο πολιτικοί αρχηγοί. Ναι, πιστεύω να την έχουν μελετήσει και γι' αυτό είπα πριν ότι θα εξαρτηθεί τώρα και από αυτούς τους προέδρους των κομμάτων αυτών των εθνικών ποιους ανθρώπους πλέον θα έχουν δίπλα τους για να τους ενισχύσουν. Μάλιστα. Διότι θα κριθούν και αυτοί σε αυτό. Ακριβώς. Κατανοητό. Ναι. Πολύ κατανοητό αυτό που είπες. Τώρα από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε ο πατριωτικός χώρος θα πρέπει να στραφεί προς τα κόμματα αυτά τα πατριωτικά. Η αποχή δεν είναι λύση, ούτε βεβαίως είναι λύση τα κατεστημένα κόμματα. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια, όπως ξέρεις, με τους Έλληνες αριστοκράτες, επειδή αυτά τα κόμματα δεν ενώνονται και εξακολουθεί έτσι η κατάσταση. Συγγνώμη, αγαπητέ φίλε Γιώργο, ένα λεπτό τελειώνουμε. Ένα βεβαίως, λεπτό έχουμε χρόνο. Αλλά δυστυχώς ο πατριωτικός χώρος δεν ήθελε να κινηθεί κινηματικά μαζί μας. Εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές θα μας θυμηθούν οι εθνικιστές που τα λέγαμε. Εγώ δικαιώθηκα σε όλα έτσι και προκαλώ και τους πάντες σε δημόσιο διάλογο. Τώρα πάμε κομματικά. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ιδιαίτερα με την περίπτωση των Σπαρτιατών, με τις δικαστικές εξελίξεις, τι θα βγάλει το εκλογοδικείο. Εύχομαι τουλάχιστον ο Βασίλης ο Στίγκας να μείνει αλόβητος και να δημιουργήσει ένα σχηματισμό με σωστούς ανθρώπους. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώσαμε. Αγαπητέ φίλε Γιώργο, σε ευχαριστούμε που παρευρέθηκε στη σημερινή και εκπομπή μας. Πιστεύω ότι σύντομα πάλι θα τα ξαναπούμε μαζί. Εδώ τελειώσαμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Για μια Ευρώπη των Εθνών. Ακριβώς. Καλό σας βράδυ.